Εδώ έχουμε μία McLaren. Και μαζί με τη McLaren, την ξέρετε τη McLaren, έχουμε και κάποιον που το ξέρετε ίσως και περισσότερο από τη McLaren. Καλά δεν τα λέω. Κάπως έτσι. Σπύρος Πανόπουλος. Μαζί με τη φίλη μας McLaren. Ποια McLaren είναι αυτή? 650S MSO. Κάπου τη θυμάμαι. Ποια είναι? Είχαμε πάει μια δοκιμή μαζί. Ναι. Και είχαμε πάρει κάτι οικόπεδα στο Δατόι, στο πολεμικό αεροδρόμιο. Είναι η McLaren όπου ο Σπύρος είχε μία έξοδο. Η ζημιά η οποία έγινε στο αυτοκίνητο, τι ζημιά ήτανε? Μόνο σε φτερό, σε ζάντα, σε... Ναι, ήταν περιφερειακά. Ήταν το φτερό του, ούτε είχε από κάτω, ο θόλος του, τα ψυγεία νερού, ψυγεία εντρεκούλερ, η ζάντα του που χρειάστηκε αλλαγή, αυτά. Γιατί είχες έξοδο τότε? Γιατί έσκασε στο λάστιχο το τόγιο αυτό που είχαμε. Και περίμενε τώρα, επειδή μιλάμε για ένα ακριβό αυτοκίνητο, ένα μοναδικό αυτοκίνητο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Πού έγινε η επισκευή? Σε σένα εδώ? Τι κάναμε εδώ, ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί τώρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι καθημερινό. Τα πρακτικά της McLaren όλα βγαίνουν και μπαίνουν, δεν χρειάζεται φανοποιό. Δηλαδή τα πήραμε από έξω από McLaren, τα βάλαμε μόνοι μας, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Δεν έγινε ζημιά σε δομικά στοιχεία να πιστεύει φανοποιό. Αυτό με τα χρώματα, ρε παιδί μου, με σένα με προβληματίζει. Ναι. Θετικά. Ναι. Είχε ένα χρώμα καθρέφτη. Ναι. Καθρέφτη είναι και αυτό, απλά απόχρωση. Εδώ τώρα τι έχουμε? Καθρέφτη rose gold. Rose gold, ε. Και γιατί αποφάσισες να το κάνεις rose gold? Πάω προς Ντουμπάι μεριά. Όχι, εγώ θα σου πω γιατί. Παιδιά, θα σου πω εγώ γιατί αποφάσισε. Επειδή έχει μια πανέμορφη κόρη, θεά, αποφάσισε να βάλει και λίγο ροζάκι στη ζωή. Είναι έτσι? Κάπως έτσι, ναι. Κούκλα είναι. Κούκλα. Την ανεβάζεις και στα social, έτσι? Ναι. Φτού φτού να μην τη ματιάσουν. Εγώ το έχω απορία, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω και για να σου πω την αλήθεια, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Με πόσα χιλιόμετρα ήσουν πριν την έξοδο? Γύρω στα 300. Γύρω στα 300. 300. Τώρα για σένα είναι λίγο καθημερινό αυτό, έτσι, κάνεις και αγώνες dragster. Όταν βγήκες, κατάλαβες ότι το αυτοκίνητο χάνει την επαφή με το οδόστρωμα. Ναι. Και βλέπουμε και το βίντεο. Το οποίο είναι ένα βίντεο το οποίο δεν το έχουμε ξανακυκλοφορήσει. Πώς το έσωσες με τέτοια άνεση? Δηλαδή φαίνεται σαν να πηγαίνεις με 80 χιλιόμετρα με... πολύ εύκολα, πολύ άνετα. Ναι. Πες μας λίγο το μυστικό. Δεν είναι μυστικό, είναι θέμα εμπειρίας. Είχα πάρει σε καταστάσεις με το αγωνιστικό που τρέχαμε, το Εύω. Και τελευταία στιγμή δεν έχεις πολλά να σκεφτείς. Είναι θέμα εμπειρίας πώς το καταφέρεις. Δηλαδή εκείνη την ώρα πάει μόνο του που λέμε. Κάπως γιατί σε έκανε ένα ανάποδο, ναι. Φαίνεται τώρα και στο βίντεο, έκανε ένα ανάποδο, γύρισε το αυτοκίνητο, τσουκ 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 βγήκε στο χώμα, ναι. Στην άσφαλτο. Τελείωσε. Έπρεπε να γίνει ανάποδο τη μόνη πλαίσθηση για να μην γυρίσει το αυτοκίνητο του μπες. Τι άλλο έχει πάθει, για πες μας έτσι. Θέλω να μας πεις κανένα δύο τρεις. Κάτι χειρότερο. Και χειρότερο, όχι, γελάει. Ναι. Γελάει. Τι χειρότερο. Στο Ντουμπάι τρέχαμε στο Abu Dhabi με το Evo και στα 315 χιλιόμετρα. Σε ένα πέρασμα παίρνει φωτιά το μοτέρ και γεμίζει λάδι όλο τον παρευρισμό βραδινός αγώνας και δεν έβλεπα καν τον τερματισμό. Και τι έκανες? Αλεξίπτωτο και ό,τι μπόρεσα να κάνω. Και όπου τερματίζεις. Ναι. Τελικά? Πάλι καλά, εκεί η πίστα είναι μεγάλη και δεν είχαμε προβλήματα. Ποια είναι η μεγαλύτερη τελική ταχύτητα που έχεις πιάσει με αυτοκίνητο? Τελική δεν έχω πιάσει πολύ. Δεν ξέρω αν 400 χιλιόμετρα είναι πολύ. Πόσο? 400 χιλιόμετρα. Δεν είναι πολύ, εντάξει. Αλλά είναι ο τρόπος που το πιάνει. Ας πούμε το Evo πιάνει 350-360, έχω πάει με το Evo. Αλλά τα πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά. Σε πόσα δευτερόλεπτα? Σε 7,7. Ναι. Και τα 400 είναι λίγα. Εντάξει, δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και. Δεν είναι και πολλά. Πολλά.
Παιδιά δεν είναι και πολλά. Είναι πολλά. Όχι. Τώρα είπες 400. Ναι. Τα 500 τα περνάς πίσω από το τιμόνι ενός γρήγορου αυτοκινήτου. Πιστεύω ναι, με το χάος θα το περάσουμε. Γελάς πονηρά, ε. Είναι φτιαγμένο για τελική. Για τελική. Τώρα με έκανες ερωτήσεις για το χάος. Άλλη φορά, σύντομα. Σύντομα, ναι. Σύντομα. Γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Ωραία. Έχουμε εδώ τη McLaren. Τι θέλουμε να κάνουμε με μια McLaren? Να την οδηγήσουμε, σωστά. Ναι. Τι άλλο θέλουμε? Τι άλλο θέλουμε? Να την ακούσουμε, Σπύρο. Πάλι. Σπύρο, βάλε μας λίγο να ακούσουμε, λίγο να πάρουμε κι εμείς. Κοίταξε, υπάρχει και η δόση που λέμε. Όσοι ασχολούνται με τα αυτοκίνητα, γιατί τον τελευταίο καιρό ακούμε για πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τι μας λείπει? Κάθε να ακούσει τη McLaren, περίμενα. Αυτό θέλουμε. Να τρομάξω. Κι άλλο. Εντάξει. Τη φωτιά την πήρες. Πυροσβεστήρα πήρε. Ωραία ακούγεται πάντως. Σαρώσε. Εμείς είμαστε τυχεροί. Όχι μόνο το ακούμε, το μυρίζουμε. Κάτι δεν μυρίζει. Τι άλλο θες να δούμε? Τι από εδώ, τίποτα. Κάτσε να μυρίσουμε λίγο. Βενζίνη ή ρεύμα? Βενζίνη, πάντα. Βενζίνη, ε. Και αγωνιστική. Και αγωνιστική. Τι βενζίνη παίρνει αυτή? Το κατοστάρα. Απλή από το βενζινάδικο. Αποστόλη, θες να πούμε τίποτα άλλο? Να το πάρω βόλτα θέλω.